Πολλοί φίλοι του καναλιού θα θυμούνται που έχω πει στο παρελθόν «Αυτό το παιχνίδι έχει μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου». Και όντως είναι αλήθεια. Δεν σας λέω μαλακίες. Υπάρχουν τέτοια παιχνίδια όπως το Ίκαρι, το Robocop και άλλα πολλά. Τα περισσότερα είναι σε Amstrad. Αν αυτά λοιπόν είναι στην καρδιά μου, το συγκεκριμένο παιχνίδι είναι το μοναδικό στην ψυχή μου. Θα πούμε για προσωπικές εμπειρίες παρακάτω στο βίντεο, αφού πρώτα πούμε δύο λόγια για το ίδιο το παιχνίδι. Το παιχνίδι λοιπόν σχεδιάστηκε από την Puma, Puma Software, το 1984 για τον Amstrad. Τόσα χρόνια νόμιζα ότι ήταν exclusive, αλλά τελικά είδα ότι υπάρχει και για MSX, που είναι καλύτερο στον Amstrad, με λίγα λόγια. Είναι ένα από εκείνα τα διαμαντάκια που φτιάχνει η Puma, μας έχει συνηθίσει σε μικρά, πολύχρωμα και θυστικά παιχνίδια. Ένα λοιπόν είναι και αυτό εδώ. Όταν πήρα το πρώτο μου αξέλι, το 1998 για την Amiga 1030 στα 50, έτρεξα και κάποιους emulators πλέον σε 100% ταχύτητα. Ένας από αυτούς ήταν το Apple II, όπου και εκεί είδα το Mr. 2, το οποίο και κατάλαβα ότι το Fruity Frank είναι κλόνος του Mr. 2. Κάποιος στην έκθεση μου είπε ότι μοιάζει και με τον Dig Dug αυτό, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων, υπάρχει και παλαιότερο παιχνίδι από το Mr. 2, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο. Ίσως αν θυμηθώ τον τίτλο να σας βάλω μια εικόνα κάπου εδώ, να το δείτε και τον τίτλο. Το θέμα είναι ότι εγώ πέρασα πολύ καλά με αυτό το παιχνίδι. Έχεις λοιπόν το Frank, ο οποίος είναι σε ένα κήπο και προσπαθεί να εξολοθρεύσει όλα αυτά τα ζυζάνια. Βέβαια τώρα πως περπατάει στον κήπο δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν είναι δεξιά-αριστερά και έτσι. Είναι προς τα κάτω, γιατί πως αλλιώς θα είχαν βαρύτητα τα μήλα να πέφτουν. Αν λοιπόν φας το γρασίδι, μπορείς να σπρώξεις το μήλο και να το ρίξεις στο κεφάλι κάποιου εχθρού ή να κάνεις αυτό εδώ. Κοιτάξτε τώρα εδώ. Μου δίνει χρόνο να περάσω κάτω από το μήλο όσο έχει το γρασίδι εδώ, αυτό εδώ το κομματάκι. Αν είχε ενδιάμεσα στα μήλα θα μπορούσα να το σπρώξω και να περάσω. Αν το κάνω τώρα θα πεθάνω. Δεν το έχει και ο χρόνος είναι διαφορετικός. Πρέπει να φάτε λοιπόν όλα τα φρούτα. Έχει 7 πίστες οι οποίες επαναλαμβάνονται μετά την 7η, απλά ανεβαίνει ταχύτητα και η δυσκολία. Οι εχθροί δεν μπορούν να φάνε το γρασίδι, η πρώτη, αλλά όσο ανεβαίνει μπορούν να το φάνε όπως και οι επόμενοι, όπως ο Μόβ και οι άλλοι. Μια και είπαμε για τους εχθρούς, είναι αυτός εδώ, ο Μουίκ, θα το πω στη μαμά μου, που μοιάζει με το μορφωνιό. Είναι ο Μελιτζάνας, ο Μόβ μόλις σκοτώθηκε. Για κάποιο λόγο η μάνα μου τον έλεγε Χριστόφορο, δεν ξέρω γιατί. Και αν φάμε εδώ το σπον, εκεί, τη φωλιά που βγαίνουν οι πρώτοι εχθροί, εμφανίζεται αυτό εδώ το πρασινάκι, το οποίο έχει το γράμμα Β, B. Αν το σκοτώσουμε θα βγει ένα με το O. Καταλαβαίνετε που το πηγαίνω έτσι, σχηματίζεται τη λέξη bonus και μέχρι να σκοτώσετε τα 5 τέρατα, όσο είναι και τα γράμματα. Υπάρχει κι άλλος ένας εχθρός, η Φραουλίτσα που την έλεγα τότε, που πέφτει από φράουλα και είναι ο δύσκολος, κυνηγάει ο κερατάς. 7 πίστες λοιπόν, πάμε να δούμε θα τις βγάλουμε και να σας πω προσωπικές εμπειρίες. Όταν πήρα τον Amstrad, σας έχω πει για εκείνες τις δισκέτες που μου έφερε ο γιος του καταστηματάρχη κλπ. Θα πεθάνω, ναι θα πεθάνω, από τώρα, μπράβο. Μέσα σε αυτές ήταν τα παιχνίδια 1-1 μιλάμε. Φανταστική επιλογή είχε κάνει ο Μάγκας τότε. Και ένα από αυτά ήταν και αυτό εδώ που βλέπετε. Όταν λοιπόν είχα τον Amstrad, καθόταν η μάνα μου και μου διάβαζε προγράμματα από το βιβλίο της Basic, τα έγραφα,
Βλέπαμε το αποτέλεσμα και χαιρόμαστε. Και μετά παίζαμε παιχνίδια. Ποια παιχνίδια έπαιζε? Έπαιζε αυτό πάρα πολύ, αφού να σκεφτείτε τα γύριζα από το γυμνάσιο. Έπιανα την οθόνη του Amstrad και ήταν ζεστή. Τον είχε ανάψει και έπαιζε. Τώρα μιλάω και παίζω σκατά. Δεν πειράζει. Είχαμε περάσει πάρα πολύ ωραία με αυτό το παιχνίδι. Όπως και με άλλα τρία, αν θυμάμαι καλά. Το ένα ήταν από μια συλλογή της Titus, η Titus Collection 2, νομίζω οι συλλογές είναι τρεις, και είχε μέσα τρία παιχνίδια. Είχε ένα ραλάκι, πολύ ομαλό, είχε το Pengo, ένα κλόνο του Pengo, και το Φιδάκι. Αυτό παίζαμε πολύ, το Φιδάκι, το οποίο ήταν φανταστικό παιχνίδι. Φανταστικό. Ένα άλλο παιχνίδι που της άρεσε πολύ και παίζαμε ήταν το Omami. Το έχετε παίξει? Η καλύτερη έκδοση είναι στον Amstrad, spoiler alert. Έτσι είναι τα πράγματα και όντως είναι στον Amstrad. Το τελευταίο παιχνίδι που θυμάμαι ήταν το Alex Higgins Pool, ένα μπιλιάρδο, το οποίο με έμαθε να παίζω μπιλιάρδο. Με trial and error κατάλαβα τους κανόνες, τουλάχιστον ένα είδος αγγλικού που είχε, γιατί υπάρχουν και άλλα είδη, και στο αγγλικό και στο αμερικάνικο και στο αλβανικό, όπου θέλετε, πολλά. Εκεί που λέτε με trial and error και την πράσινη οθόνη και προς τη μήνυ του το παιχνίδι, σε άφηνε, σε ρωτούσε στην αρχή, δεν πάμε καλά, τι οθόνη έχεις. Έχρωμη πράσινη για να καταλάβεις τις μπάλες, ανάλογα δηλαδή τι είχες, έβγαζε, επειδή είχε την έλλειψη χρωμάτων με τις αποχρώσεις του πράσινου, έβγαζε τις ανάλογες για να τις καταλάβεις. Ωραίο παιχνίδι και αυτό. Θα το ξαναπάμε τώρα, γιατί μαλακίζουμε. Πριν έκανα ένα γύρο και το πήγα, έπαιξα πάνω από τις 7 πίστες. Ψεύτη. Ναι, αλήθεια. Πώς θα είναι long play, δεν το κάνω long play, μου λέτε. Έτσι που λέτε, με τον Amstrad. Και όμως, αν και πέρασαν τα χρόνια και είχα την Amiga, σπανίως ανάβα τον Amstrad, όμως, κάποια στιγμή που πήγα... Μπράβο. Που πήγα φαντάρος, είχα την οθόνη του Amstrad σε διάφορα σημεία του σπιτιού και η τελευταία φορά ήταν στο σαλόνι από το σπίτι της μάνα μου. Εκεί λοιπόν τον είχαμε το Tuner MP3. Τι ήταν αυτό? Ήταν μια συσκευή την οποία την έβαζε κάτω από το monitor του Amstrad και έβλεπε τηλεόραση. Βάζει μια κεραία και έκανε στο monitor του Amstrad τηλεόραση. Αφού ήταν ήδη εκεί, λίγο πριν πάω στο ναυτικό, πήρα τον Amstrad, μία δισκέτα, έφτιαξα έναν loader, εύκολο loader, για να μην κάνεις cut και τέτοια, και είχα γράψει οδηγίες σε ένα χαρτί να κάνουν run 1, το νούμερο το 1. Αυτό έφερνε ένα μενού στην Basic και έβγαζε ένα requester εκεί, προγραμματάκι που σου έλεγε πάτα το 1 να παίξεις, ξέρω εγώ, τον μπιλιάρδο, πάτα το 2 το φιδάκι, τι είχα βάλει, το Pretty Frank, το Mami, και έτσι τα είχα χωρέσει όλα σε μία δισκέτα για να παίζει η μάνα μου, αλλά πιο πολύ η αδερφή μου. Η αδερφή μου, μικρή αδερφή μου, σαν παιδί μου, 16 χρόνια διαφορά, οπότε καταλαβαίνετε. Ήθελα και εκείνη να ξεκινήσει από τον Amstrad, όπως και εγώ. Τα παιχνίδια λοιπόν, και μαλακία να είναι ένα παιχνίδι, άμα έχεις καλές αναμνήσεις, είναι διαμάντι. Ή έστω τη μουσική του μόνο, ή τα γραφικά του, και στη συγκεκριμένη περίπτωση
Εγώ είμαι τυχερός γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια που είπα ήταν και καλά και είχαν και φυσικά το μεγαλύτερο παράγοντα σε ένα παιχνίδι, αυτό του gameplay. Είδες τελικά ο άνθρωπος τι είναι. Λες και είμαστε σε σάντουιτς. Δεξιά το ψωμάκι το ένα, το παιχνίδι. Αριστερά οι αναμνήσεις και στο κέντρο εμείς, το σαλάμι το τυρί. Το λοιπόν ήταν το πρώτο παιχνίδι με το οποίο έπαιξα με κάποιον δικό μου και χαιρόμασταν τότε, μπράβο, γιατί θέλαμε ρε παιδί μου γονείς να παίξουν ένα παιχνίδι με μας, όπως με τον πατέρα μου που παίζαμε Arkanoid. Ειδικά στην Αμίγκα με το mouse, γιατί το είχε δοκιμάσει και στον Άμστρα του άρεσε. Τον είχα δει μια φορά που παίζε στα arcades μαζί μου και έβαλε και έπαιξε αυτό σε ένα γύρο Arkanoid και χαιρόμουν. Και παίζαμε Arkanoid και... Πόσο... Θα χάσω. Αν ακουστεί κουφό, παίζαμε και Kickoff. Μπράβο μαλάκα Μίτσο. Ναι, Kickoff στην Αμίγκα. Για πίστα είμαστε, έξι. Νομίζω. Ένα μια μπανάνα είναι στο τέλος η μπανάνα. Και αυτή εδώ είναι η τελευταία πίστα και μετά το παιχνίδι επαναλαμβάνεται. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το Fruity Frank. Έλα, έλα. Χάσω. Ελπίζω να έχετε και εσείς αναμνήσεις από τέτοια παιχνίδια και να μας πείτε σε ένα βίντεο ή να τις γράψετε στα σχόλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και μου κάνετε παρέα. Έφυγα.